Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό γιατί είχα την ευκαιρία με τον κύριο Ναυράκη στον Επίτροπο Πολιτισμού να επικεντρωθούμε στο θέμα της καταστροφής της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Τόνισα με ιδιαίτερη έμφαση στον κύριο Ναυράκη ότι η Κύπρος, ο πολιτισμός, ο θρησκευτικός, ελληνοχριστιανικός πολιτισμός χιλιάδων χρόνων στα κατεχόμενα κατεστράφην ολοσχερός από τον Ατήλα και συνεχίζεται αυτή η καταστροφή από το 1974 και εντεύθεν. Με αποτέλεσμα εξαφανίστησαν σημαντικά μνημεία, εκκλησίες, εξαιτίας της τουρκικής βαρβαρότητας, αλλά και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η άνεση και η ευχέρεια να αποκατασταθούν και να αναστηλωθούν χριστιανικά μνημεία, εκκλησίες σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να διατηρηθούν και να συντηρηθούν και να μην επέρθει μεγαλύτερη καταστροφή. Θεώρησε ιδιαίτερα σημαντικό και ευαίσθητο το ζήτημα. Ζήτησε ο ίδιος αυτό το ζήτημα να του προσκομίσω συγκεκριμένα στοιχεία και να το θέσει στην επόμενη σύνοδο της UNESCO στο Παρίσι και θα παρουσιάσει ουσιαστικά και θα επικεντρωθεί στο ζήτημα της καταστροφής της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση δια του Επιτρόπου της να θέτει σε διεθνή φόρα και μάλιστα στο πιο επίσημο στο Παρίσι, στη σύνοδο της UNESCO, αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό και μεγάλης αξίας και σημασίας ζήτημα που αγγίζει όλους μας, αλλά θεωρώ ότι είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα. Όπως είπα στον κύριο Ναυράκη, ο πολιτισμός της Κύπρου είναι και ευρωπαϊκός πολιτισμός. Κατεξοχήν ευρωπαϊκός πολιτισμός, γνωρίζοντας ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός βασίζεται και δράζεται πάνω στις χριστιανικές αρχές και αξίες και η Κύπρος υπέστη μια σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή στα κατεχόμενα όσον αφορά τα χριστιανικά της μνημεία, αλλά ευρύτερα και ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Ταυτόχρονα, συζητήσαμε και την ευρύτερη καταστροφή που γίνεται για τον χριστιανισμό στη Μέση Ανατολή, που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρωθεί. Ζήτησα, όπως υπάρξουν μεγαλύτερες συνεισφορές και κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μέχρι σήμερα Τεχνική Επιτροπή κινείται με αργούς ρυθμούς και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν την τεράστια καταστροφή που συνετελέσει εις βάρος του κυπριακού ελληνισμού και εις βάρος του πολιτισμού της πατρίδας αλλά και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και ευελπιστώ ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση και προς αυτήν την κατεύθυνση.